Σε όλα αυτά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε. Θα συναντήσουμε μέσω Skype τον κύριο Παναγιώτη Χαρέλα, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, ο οποίος βρίσκεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας απόψε στο δελτίο μας. Για να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, κύριε Χαρέλα, και τη συζήτησή μας από τα τελευταία νέα της σύγκλησης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αύριο το απόγευμα, με γνώμονα πάντοτε το φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού, ιδιαίτερα αυτή τη φορά για τον Εύρο. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Σταυλίδη. Τώρα, τι πιστεύετε ότι καταδεικνύει η σύγκληση του ΚΙΣΕΑ αύριο? Νομίζω ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία, πολύ μεγάλη, από την κυβέρνηση και από την πολιτεία, πάνω σε αυτή την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που κάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο θα πρέπει και η πολιτεία να δώσει έμφαση και δίνει τουλάχιστον έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Απέχει βέβαια από εμάς, γιατί εμείς συνεχίζουμε να επιχειρούμε και να προσπαθούμε να φυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σύνορά μας. Και το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είναι η αίσθηση που έχετε για το φετινό καλοκαίρι, και θέλω να ρωτήσω φυσικά για τον Εύρο, γιατί είναι μια περιοχή που εμάς εδώ μας αφορά άμεσα, την παρακολουθούμε διαρκώς, καθημερινά, και φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι ιδιαιτέρως, το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είχαμε ακόμη και χίλιες προσπάθειες ανά ημέρα, έτσι ώστε άνθρωποι να περάσουν τα σύνορα από την τουρκική πλευρά και να εισέλθουν στην χώρα μας. Ναι, είναι η λεγόμενη πίεση αυτή την οποία δεχόμαστε και είμαστε αναγκασμένοι να αποτρέπουμε αυτές τις μεταναστευτικές πιέσεις να περάσουν. Για να μην παρεξηγηθούμε λοιπόν, δεν είναι ότι περνάνε χίλιοι. Αυτό να το καταστήσουμε σαφές είναι ότι μεγάλος αριθμός, χωρίς να αναφέρουν σε αριθμητικά δεδομένα, γίνεται προσπάθεια να περάσουν ή κινούνται προκειμένου να παραβιάσουν τα σύνορά μας. Αυτός είναι ο σκοπός ο δικός μας, να αποτρέψουμε λοιπόν αυτές τις πιέσεις που... Δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Που πιστεύετε αλλά και σε σχέση ότι οφείλεται αυτή η κλιμάκωση? Με μια περίοδο όπου ξέρουμε ότι το ποτάμι στον Εύρο έχει πέσει στάθμη του και σίγουρα θα είχαμε αυξημένες ροές ή πιέσεις. Από την άλλη όμως συνεχίζει να είναι αυξημένες αυτές οι πιέσεις σε σχέση με την εποχικότητα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Πού πιστεύετε ότι οφείλονται αυτές οι τόσο μεγάλες πιέσεις, κύριε Χαρέλα, αυτή η κλιμάκωση αυτό το καλοκαίρι, ιδιαιτέρως όπως το είπατε, γνωρίζουμε πως κάθε καλοκαίρι λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, πάντοτε καταγράφονται αυξημένες ροές σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, φέτος, γιατί γίνεται τόσος λόγος, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αναστάτωση? Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ιστορικό της Τουρκίας σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πλέον ξεκάθαρα, ολοφάνερα, χωρίς να κρύβεται, η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Στη βάση αυτή, λοιπόν, προκειμένου να κερδίσει περισσότερα πράγματα είτε στο εσωτερικό της, αλλά είτε και προς την Ευρώπη, ανοιγοκλίνει την Βάνα όπως θέλει αυτή και πιέζει την κατάσταση στην Ελλάδα, στα σύνορά μας, κυρίως στον Εύρο, αλλά και όχι μόνο, προκειμένου να πιέσει την κατάσταση και να δημιουργήσει πρόβλημα. Ένα τέτοιο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν των 38 μεταναστών που εγκλωβίστηκαν σε νησίδα για την οποία η Τουρκία υποστήριζε πως ήταν ελληνικό έδαφος, έτσι? Δεν ξέρω τι υποστήριζε η Τουρκία. Εμείς όμως, από τη στιγμή που ρωτήσαμε τις αρμόδιες επίσημες αρχές του στρατού, την αρμόδια υπηρεσία του στρατού, ξέραμε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν ελληνικό έδαφος και γι' αυτό και δεν ενεργήσαμε και δεν επιχειρήσαμε πάνω στην συγκεκριμένη νησίδα. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, το είπε και πριν ο Βαλάντης, είναι ξεκάθαρο ότι ξέρουμε να κάνουμε πάρα πολύ καλά τη δουλειά μας και να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί χωρίς να προκαλούμε εκεί όπου σίγουρα δεν χρειάζεται και χρειάζεται μια σοβαρότητα, υπευθυνότητα επαγγελματική την οποία οι συνάδελφοί μου τη δείχνουν καθημερινά. Μπράβο στους συναδέλφους, μπράβο και στους αξιωματικούς, γιατί με πολύ σωστή οργάνωση, βήμα-βήμα, προσπαθούμε να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε εμείς από τη δική μας τη μεριά. Η Τουρκία, ξέρουμε και είναι ξεκάθαρο ότι συνεχίζει να προκαλεί, δεν σταμάτησε από το 2020 και μετά. Ακολουθεί μια διαφορετική τακτική και μας πιέζει σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη, όμως, να ξέρετε και πρέπει να το διαβεβαιώσουμε και αυτό, ότι και εμείς κάνουμε τα δυνατά. Έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο και στον Εύρο και στην υπόλοιπη χώρα, στα σύνορά μας και γενικότερα στο εσωτερικό, καθώς τα κυκλώματα και των διακινητών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια που θεωρώ ότι γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια όλων των συναδέλφων μου που βρίσκονται και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη γραμμή. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό γιατί το τονίζουν καθημερινά και οι συναδελφοί σας εδώ στον Εύρο και ο πρόεδρος του νομού, του τοπικού οργάνου εδώ, πως κανείς δεν περισσεύει και πάντοτε είναι επιθυμητοί όλο και περισσότεροι συνάδελφοι, αναμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία την πρόσληψη των νέων συναδέλφων, οπότε καταλαβαίνουμε πως προσυπογράφεται καθημερινά αυτό που λέτε και θέλω να σας πάω και στο κομμάτι του φράχτη, για τον οποίο επίσης γίνεται πολύς λόγος. Ο Υπουργός Μετανάστευσης μίλησε για επέκταση έως και 80 χιλιόμετρων. Θέλω να ρωτήσω το σχόλιο σας για όλα αυτά. Θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι όταν κληθούμε στην φυσική και την πολιτική ηγεσία και αν κληθούμε να καταθέσουμε την άποψή μας πάνω σε αυτό, θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Μέχρι τώρα όμως φαίνεται ξεκάθαρα τουλάχιστον για τα 37 χιλιόμετρα ότι ο φράχτης έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το 2020 και τα προηγούμενα χρόνια, και το 2020 έχει αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος φράχτης έχει βοήθησε πάρα πολύ και αποκρούσαμε αυτές τις πιέσεις τις οποίες δεχθήκαμε το Μάρτιο στις Καστανιές, και όλα αυτά τα επιπρόσθετα κομμάτια που γίνανε στο χερσαίο τμήμα φαίνεται ότι θα βοηθήσουν. Να μην δίνουμε όμως μεγαλύτερη βαρύτητα στο φράχτη από αυτή που έχει ο ίδιος ο φράχτης. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ο φράχτης βοηθάει να μην μπουν από εκεί. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας που έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και φτάνει από τη μεριά της Τουρκίας στα σύνορά μας με την Ελλάδα θα δει το φράχτη μπροστά του και θα γυρίσει πίσω. Ξέρετε τι θα κάνει. Θα πάει από πιο δίπλα ή ακόμη παραδίπλα ή ακόμη παραδίπλα. Άρα λοιπόν έχει μια ουσία γιατί μας έχουμε λίγο ηρεμήσει σε αυτό το χερσαίο κομμάτι που ήταν σημαντικό. Τα υπόλοιπα σύνορά μας όμως είναι παραποτάμια, δηλαδή είναι μέσα στον ποταμό ουσιαστικά τα σύνορά μας. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πάντως γενικά μέχρι σήμερα ο φράχτης μας έχει βοηθήσει. Τώρα πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, κύριε Χαρέλα, θέλω να σας ρωτήσω, αφού περάσει και αυτό το καλοκαίρι. Αν το ξέραμε, κυρία Σταμπουλίδου, θα συμβουλεύαμε και την κυβέρνηση και την κοινωνία και θα είμαστε σε ετοιμότητα. Δεν το ξέρουμε πώς θα έρθει το επόμενο διάστημα. Αυτό που πρέπει όμως να γνωρίζουμε, να γνωρίζει μάλλον και η τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα όλη η ελληνική επικράτεια, είναι ότι μπορεί να φωνάζουμε για ελλείψεις, μπορεί να φωνάζουμε για έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού, για εξοπλισμό, για οχήματα, για οτιδήποτε. Αυτό όμως δεν θέλω να εκλειφθεί ως αδυναμία δική μας και ότι δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε μία ακόμη υβριδική απειλή όπως έκανε στο παρελθόν η Τουρκία. Με όσα μέσα και αν έχουμε, που το 2020 δεν ήμασταν στη σημερινή κατάσταση που είμαστε, στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, αλλά με όσα μέσα έχουμε, να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να φυλάμε τα σύνορά μας, θα αποτρέψουμε οποιαδήποτε υβριδική απειλή και οποιαδήποτε μεταναστευτική πίεση σε όσο μεγάλο βαθμό και αν υπάρξει από τη μεριά της Τουρκίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να μην εκλαμβάνονται αυτά τα πράγματα ως αδυναμίες δικές μας που φωνάζουμε και λέμε ότι θέλουμε και αυτοκίνητα, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό. Σαφώς και χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό, μόνιμο, παιδιά από τον τόπο, γι' αυτό και το φωνάζαμε και τους προηγούμενους μήνες. Εύχομαι να έρθουν γρήγορα οι 250 γιατί είναι απαραίτητοι. Και επίσης και κάτι ακόμη, προχωράω σε ένα επόμενο σκαλοπάτι και εύχομαι να μονιμοποιηθούν και γρήγορα οι συνοριακοί φύλακες γιατί θα φαίνεται ότι είναι συμβασιούχοι ενός έτους. Αυτή η 250. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση ίσως χρειαστεί άμεσα να προχωρήσει σε ένα μονιμότερο καθεστώς αυτού του προσωπικού, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά και όταν είναι παιδιά του τόπου ζητάνε μια μόνιμη κατάσταση. Όχι κάθε χρόνο να καρδιοχτυπούν αν θα τους κρατήσει η ελληνική αστυνομία ή αν θα τους διώξει. Το λέω αυτό γιατί θα αποκτήσουν τα παιδιά σιγά σιγά τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η υπηρεσία και η Ελλάδα τους χρειάζεται. Γι' αυτό και η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει από τώρα για την αυριανή ημέρα για αυτό το πράγμα. Κατανοητά όλα αυτά. Είστε απολύτως σαφείς, όπως πάντοτε, κύριε Χαρέλα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα για το χρόνο και τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Ευχαριστώ για το βήμα.